Μια ανάσα από την αυριανή κινητοποίηση που στόχος των υγειονομικών είναι να αποτελέσει ισχυρό μήνυμα προς την κυβέρνηση, προκειμένου να δοθούν λύσεις για τη στελέχωση του Βενιζέλιου νοσοκομείου, σε μια εξέλιξη που φέρνει νέες ανακατατάξεις, έπαυσε το διοικητή και την αναπληρώτρια διοικήτρια του νοσοκομείου υπό το βάρος αυτών των προβλημάτων που χθες τέθηκαν επιτάπητο στον Υπουργό. Αυτή τη στιγμή, σήμερα, από την περασμένη εβδομάδα μέχρι και σήμερα και κατά τη διάρκεια όλης της εβδομάδος, λειτουργεί ένα χειρουργικό τραπέζι, το οποίο κάνει και επίγοντα και κάποια ογκολογικά. Αν δεν υπάρχουν επίγοντα, μπαίνουν κάποια ογκολογικά. Αλλά δυστυχώς, το χειρουργικό τραπέζι, το οποίο είναι λειτουργικό αυτή τη στιγμή στο Βενιζέλιο, είναι ένα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτή η εξέλιξη συνδέεται άμεσα με τις χθεσινές επαφές που είχε ο Υπουργός στο Ηράκλειο, σε μια χρονική στιγμή που το Βενιζέλιο αντιμετωπίζει εκτεταμένα προβλήματα λόγω υποστελέχωσης, με τα χειρουργεία επί της ουσίας να λειτουργούν μόνο για έκτακτα ή ογκολογικά περιστατικά, και πάντως εδώ και εβδομάδες χωρίς τακτικά χειρουργεία. Και όλα αυτά με τη λίστα αναμονή στο νοσοκομείο να μετρά χιλιάδες ασθενείς που αναμένουν να χειρουργηθούν. Εμείς με αυτή την κανονικότητα δεν την αποδεχόμαστε, την παλεύουμε καθημερινά, όπως θα κάνουμε την Τετάρτη που θα είμαστε μαζί με τους εργαζόμενους του Βενιζελίου στις 10 η ώρα στο Βενιζέλιο, με την πορεία όχι μόνο διάσωσης, αλλά επέκτασης διεύρυνσης των υπηρεσιών με κατάλληλο προσωπικό. Το κάλεσμα των υγειονομικών στην αυριανή κινητοποίηση είναι πανηρακλειώτικο, με επίκεντρο τη δύσκολη κατάσταση στο Βενιζέλιο που περιγράφουν ότι καταραίει. Το κάλεσμα έχει γίνει για τις 10 το πρωί έξω από το Βενιζέλιο και αμέσως μετά πορεία προς την Πλατεία Ελευθερίας, που η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 12. Σε αυτή ήδη έχουν δηλώσει ότι θα συμμετέχουν εργαζόμενοι σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αφού έχει προκηρυχθεί τοπικά τετράωρη στάση εργασίας από τις 11 έως τις 3. Στόχος είναι η συγκεκριμένη κινητοποίηση να αποτελέσει ξεκάθαρο μήνυμα προς την πολιτεία ότι η αποδυνάμωση των υποδομών υγείας σε μια πορεία ιδιωτικοποίησης θα βρει μαζικά αντίθετη την κοινωνία και του Ηρακλείου. Καλά κρατούν τα νομοσχέδια και οι νόμοι που απολύουν τους παρατασιούχους, οι δικαιωμένους βασιλευτές τώρα τον Νοέμβρη. Καλά κρατούν οι υποσχέσεις για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Ο κύριος Χρυσοχοίδης πάντως χθες ανακοίνωσε ότι τις επόμενες και ώρες μέρες ιδιώτες αναισθησιολόγοι για 3 μήνες θα στελεχώσουν τα χειρουργεία, που δεν θα μπορούν αριθμητικά να λειτουργούν με λιγότερα από 4 χειρουργικά τραπέζια την ημέρα. 4 λοιπόν χειρουργικά τραπέζια για να καλύπτονται όπως στο παρελθόν οι ανάγκες των χειρουργείων στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Θα κάνεις το χειρουργείο, δεν θέλεις νοσηλευτικό προσωπικό και το υπό προσωπικό μέσα στις χειρουργικές αίθουσες και έξω από αυτές όταν τις νοσηλεύεις. Δεν θέλεις προσωπικό στο παθολογικό στα επίγοντα. Δεν θέλει τεχνικό προσωπικό για να, για να είναι στον απεικονιστικό τομέα. Ο κύριος Χρυσοχοίδης πάντως χθες ανακοίνωσε ότι τις επόμενες και ώρες μέρες ιδιώτες αναισθησιολόγοι για 3 μήνες θα στελεχώσουν τα χειρουργεία, που δεν θα μπορούν αριθμητικά να λειτουργούν με λιγότερα από 4 χειρουργικά τραπέζια την ημέρα. Για το διάστημα μετά τους 3 επόμενους μήνες, προωθείται, όπως τόνισε ο κύριος Χρυσοχοίδης, και όχι μόνο για αναισθησιολόγους, προκήρυξη για την κάλυψη όλων των κενών σε γιατρούς, χωρίς όμως να προκύπτει από κάπου πως αυτή η προκήρυξη θα πετύχει το στόχο της, αφού κάτι για αυξήσεις μισθών σε γιατρούς στα νοσοκομεία δεν έχει υποθεί, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κάθε διαγωνισμός στην υπάρχουσα οικονομική βάση, υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες ότι δεν θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, που είναι η στελέχωση των νοσοκομείων. Σε ό,τι αφορά όλες αυτές τις θέσεις που το Βενιζέλιο νοσοκομείο έχει ανάγκη, θα προκηρυχθούν με fast track διαδικασίες και θα τελειώσουν πολύ πολύ σύντομα. Είπε για αυτά που μπορούν να γίνουν άμεσα. Τώρα από εκεί και πέρα θα δείξει στην πράξη τι θα γίνει στο επόμενο διάστημα. Γιατί πρέπει να τα δούμε και στην πράξη.